Τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής για την πισίνα που υπάρχει στο Μεγαλοχώρι ζήτησε να μάθει ο Δημοτικός Σύμβουλος Λαϊκής Εσπύρωσης κ. Θανάσης Γεροκώστας. Ο κ. Γεροκώστας έκανε λόγο για εικόνες ντροπής που αντικρίζει κάποιος που επισκέπτεται το χώρο, ενώ παρουσίασε και φωτογραφικό υλικό. Ανεξάρτητα αν η πισίνα είναι παράνομη και έγινε το 1998, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά τι έκανε η Δημοτική Αρχή για την νομιμοποίηση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημοτικός Σύμβουλος. Λοιπόν, καταρχήν αυτές οι εικόνες που είδατε είναι από την πρώην κοινότητα Μεγαλοχωρίου, Δήμος Εστιώτιδας, ο οποίος σήμερα είναι στο Δήμο Τρικαίων. Τι θα έλεγε κάποιος αν έβλεπε αυτές τις εικόνες, τις αντίκριζε κάποιος ξένος ή και γενικότερα οι συμπολίτες μας εκεί στο Μεγαλοχώρι ή στο Δήμο Εστιώτιδας και έβλεπε αυτή την κατάσταση. Ανεξάρτητα τώρα αν είναι παράνομη πισίνα που ιδρύθηκε το 99-98 επί προεδρίας Μπάμπη Κολοβού. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το αν είναι παράνομη ή όχι. Και εγώ βάζω και την εξής ερώτηση. Τι έκανε ο Δήμος μέχρι τώρα, η Δημοτική Αρχή, για να νομιμοποιήσει αυτό το πράγμα? Γιατί αυτό είναι ένα έργο το οποίο κανένας δεν μπορεί να αφισβητήσει ότι έπαιξε το ρόλο του εκείνη την εποχή και μπορεί να παίξει και σήμερα. Όμως αυτές οι εικόνες είναι ντροπή, Δήμαρχε. Και για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον που προχτές το γιορτάζαμε. Και θέλω πραγματικά, σαν δημοτική αρχή, η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Τι σκέφτεται να κάνει η Δημοτική Αρχή ώστε αυτό το πράγμα καταρχήν να σταματήσει αυτό και να μην υπάρχει, γιατί αυτό είναι ντροπή όποιος το βλέπει, για ένα Δήμο ο οποίος λέγεται ότι τα Τρίκαλα είναι η έξυπνη πόλη. Αυτό δεν συνάδει με έξυπνη πόλη. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Τρικαίων τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να νομιμοποιηθεί ένα παράνομο κτίσμα, υπογραμμίζοντας ότι κακώς έγινε αυτή η πισίνα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν θα λειτουργήσει επειδή δεν μπορεί να αποχαρακτηριστεί το συγκεκριμένο βοσκοτόπι. Εγώ θα έλεγα, κύριε Γεωργόσα, ότι ντροπή είναι το να πάμε να ρίχνουμε λεφτά σε χώρους οι οποίοι δεν είναι σχεδιασμένοι και δεν πρόκειται ποτέ να εναρμοστούν με τις χρήσεις αυτές. Ντροπή είναι σαν ένα βοσκοτόπι, γιατί βοσκοτόπι είναι ο χώρος αυτός, να πάμε να κάνουμε πισίνες. Και σίγουρα δεν είναι ντροπή να πάει ένας Δήμος σήμερα, που ο οποίος προσπαθεί να σώσει και να προστατέψει το δημόσιο χρήμα, να ρίξει λεφτά σε μια κατάσταση που δεν πρόκειται ποτέ να νομιμοποιηθεί. Ότι υπάρχει έτσι, ναι, συμφωνώ και εγώ ότι η εικόνα δεν είναι καλή, αλλά τώρα μην γελιόμαστε, να είστε σοβαρός άνθρωπος. Το ξέρω ότι είστε σοβαρός άνθρωπος. Αυτό λέω, ότι δεν θα μπορούσαμε ένα βοσκοτόπι που είναι ένα ενιαίο κτηματολογικό ακίνητο να το κόψουμε. Δεν γίνεται αυτό πολυοδομικά, να κόψουμε ένα κομμάτι, ξέρω, 5-10 στερμάτων να γίνει πισίνα, όταν την ίδια ώρα από πίσω υπάρχουν μαντριά. Κακώς έγινε αυτή η πισίνα εκεί πέρα. Με έχει ενοχλήσει πάρα πολλές φορές και η Εφη Λεβέντη για τον ίδιο λόγο και για την ίδια κατάσταση που και εσείς σήμερα καλά κάνετε και μου τη στείλετε με τις φωτογραφίες. Όμως πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι αυτή η πισίνα εκεί πέρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πισίνα. Δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει ως πισίνα, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε τρόπο να αποχαρακτηρίσουμε το βοσκοτόπι.